Γεια σας. Είμαι η Χαρά Παλαιολόγου, μουσικολόγος, μουσικοθεραπεύτρια και έχω εξειδικευτεί στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από τεχνικές μουσικοθεραπείας. Συντονίζω και εμψυχώνω ομάδες μουσικοθεατρικού παιχνιδιού ενηλίκων. Το μουσικοθεατρικό παιχνίδι ενηλίκων είναι μια ομαδική δραστηριότητα για ενηλίκους με κύριο χαρακτηριστικό την επικέντρωση στο άτομο, πρόκειται για μια εκπαιδευτική και θεραπευτική δράση, η οποία εστιάζει στα μέλη της ομάδας και τη δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτή μέσω της βιωματική τους εμπειρίας. Η δραστηριότητα αυτή αξιοποιεί τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής, του θεάτρου και του παιχνιδιού, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συμμετεχόντων μέσα από την αυτοσχέδια έκφραση, τη δημιουργικότητα και την αυτοπραγμάτωση. Το μουσικοθεατρικό παιχνίδι ενηλίκων είναι μία μέθοδος που διαφοροποιείται σημαντικά από αντίστοιχες, γιατί αξιοποιεί τη μουσική σε όλες τις δράσεις της, δίνει έμφαση στην αναλυτική, λεκτική έκφραση των μελών της ομάδας, όπως προκύπτει από αυτές, επιδιώκει τη μάθηση και την ανάπτυξή τους, με τρόπο ιδιαίτερα ψυχαγωγικό, μέσα από τη βιωματική και συγκινησιακή εμπειρία. Έχοντα σαν κύριο σημείο εκκίνηση και οδηγό την επιθυμία των συμμετεχόντων. Ακολουθεί τι αρχές της μη κατευθυντικότητα ω προ τη στάση του εμψυχωτή, αλλά και του στόχου τη ομάδα, ενώ παράλληλα προτείνει τρόπου και συνοδεύει τα άτομα ω προ τη διερεύνηση και υλοποίηση των επιθυμιών του. Απευθύνεται σε ενηλίκου με ή χωρί προηγούμενη μουσική-θεατρική εκπαίδευση ή εμπειρία στοχεύει στην απελευθέρωση της φαντασίας, τη συναισθηματική έκφραση, τη βελτίωση της σχέσης με το σώμα, την ενίσχυση της αυτοεικόνας, τη δημιουργία εμπιστοσύνη στον εαυτό και τους άλλους, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη χαλάρωση, την ψυχαγωγία και το θετικό μετασχηματισμό της προσωπικότητας των συμμετεχόντων. Ελάτε λοιπόν να αναζητήσουμε μαζί την αλήθεια της μουσικοθεατρικής έκφρασης, να επικοινωνήσουμε, να στοχαστούμε να αμφισβητήσουμε τις παραδοχές μας, να γνωρίσουμε τη μουσικότητα που κρύβουμε μέσα μας, με τρόπο βιωματικό, χαλαρωτικό και ψυχαγωγικό. Και στο τέλος, να μεταφέρουμε την αλήθεια αυτή όπου ο καθένας επιθυμεί.